Σχολιάζομαι λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, ως εξής. Πραγματικά, στο νομό Λασιθίου υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά και την ίδια αυτή την κατασκευή του έργου του βορειοδυτικού άξονα, όπως και αν έχει μέχρι τώρα προαναγγελθεί. Γίνομαι πιο σαφής. Ο δρόμος από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Σιτία, παίρνοντας υπόψη και το ήδη κατασκευασμένο τμήμα Άγιο Νικόλαος Καλό Χωριό, είναι διήχνος δρόμος. Αντί τετράηχνου δρόμου που προβλέπεται για όλη την υπόλοιπη περιφέρεια Κρήτης για τις άλλες τρεις ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος αυτός από τον Άγιο Νικόλαο και μετά, που ήδη έχει κατασκευαστεί το ένα τμήμα μέχρι το Καλό Χωριό, αλλά και μέχρι τη Σιτία τα υπόλοιπα τμήματα, θα είναι δύο ρεύματα κυκλοφορίας αντί τέσσερα. Και θα είναι χωρίς προστατευτικό ασφαλείας στη μέση, άρα θα είναι ένας δρόμος υποδεέστερος από τον υπόλοιπο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Γεγονός όμως είναι ότι αυτό, σε σχέση και με τη γεωμορφία του νομού Λασιθίου, νομίζω ότι δεν προβληματίζει τους πολίτες του νομού Λασιθίου τόσο, όσο πραγματικά όσα διαμείβονται αυτή τη στιγμή ότι μένουν ασύνδετες πόλεις με το βόρειο οδικό άξονα. Μένει δηλαδή ασύνδετη η Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα συνδέεται με το βόρειο οδικό άξονα μέσω Παχίας Σάμου. Ένα έργο 90 εκατομμυρίων ευρώ από την Ιεράπετρα μέχρι την Παχιάμο δεν αναφέρεται σε καμία πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να υπάρξει υλοποίηση και εκτέλεση και αυτού του έργου. Μένει πια, αν θέλετε, στην διακριτική ευχαίρεια της κυβέρνησης να βρει τα υπόλοιπα λεφτά, διότι εγώ δεν θα πω σε καμιά περίπτωση ότι ο δρόμος Σιτίας Αχιά Σάμου ή Σιτίας Αγίου Νικολάου είναι υποδεέστερος από τον υπόλοιπο ΒΟΑΚ, γιατί η βόρεια μεριά της Κρήτης είναι ενιαία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να τεμαχίζουμε, αν θέλετε, τον βόρειο οδικό άξονα, να τον σαλαμοποιούμε και να λέμε εδώ έχει πολλή κυκλοφορία και εδώ έχει λίγη. Είναι πράγματι ότι η κυκλοφορία στο ανατολικό άκρο, όπως και στο δεξιό άκρο, είναι μικρότερη. Είναι τυχαίο όμως ότι ξαφνικά ξεκίνησε και βάλαν το κομμάτι Κίθαμος Χανιά αντί το Σιτία Αγίου Νικολάου. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και ορθώς το θέτεται, ότι το κομμάτι Αγίος Νικόλαος Σιτία δεν έχει μπει στο χάρτη τόσο δυναμικά. Ακούμε για κάποιες εξαγγελίες, όμως δεν βλέπουμε ούτε μελέτες, ούτε ένα σχεδιασμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αποτελέσει στοίχημα για όλη την Κρήτη, όχι μόνο για το Λάσι. Ακριβώς. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό, αν δεν το δούμε ενιαία, αν δεν το δούμε συνολικά, ότι αυτός ο δρόμος από την άκρη της Κρήτης στη βόρεια πλευρά μέχρι την άλλη είναι ενιαίος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς να το κόβουμε κομμάτια-κομμάτια, δεν θα λυθεί το ζήτημα. Γιατί έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορεί κάποιος να κατέβει στα Χανιά και να θέλει να πάει στο Βάη και να μην μπορεί, ή να έρθει στον Άγιο Νικόλαο ή στο αεροδρόμιο της Σιτίας και να θέλει να πάει στον Ομαλό και στο Φαράγγι της Αμαριάς και να δυσκολεύεται. Είναι πράγματα τα οποία είναι δύσκολα αντιληπτά. Δεν μπορεί κάποιος να κατεβαίνει στο αεροδρόμιο της Σιτίας και Σιτία Κνωσός να θέλει τρεις ώρες, όταν στην πατρίδα του για την αντίστοιχη απόσταση θέλει μία ώρα. Έτσι ακριβώς. Πρέπει οπωσδήποτε ο βόρειος οδικός άξονας να αντιμετωπιστεί ενιαία και συνολικά, και βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι οπωσδήποτε χρειάζονται και οι κάθετοι προς τον βόρειο οδικό άξονα, Παχιάμος Ιεράπετρα ή Ηράκλειο. Το έθεσε πολύ εύστοχα ο δήμαρχος της Ιεράπετρας αλλά και ο δήμαρχος του Οροπεδίου Λασιθίου τους κάθετους άξονες, ότι θα πρέπει να ήταν ένα ενιαίο έργο στο νέο αυτοκινητόδρομο. Σαφώς. Γιατί... κύριε Δασκαλάκη, μιλήσατε για ένα οραματικό έργο για το ΒΟΑΚ. Πραγματικά ο ΒΟΑΚ είναι ένα οραματικό έργο για την Κρήτη. Και όταν θέλουμε να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη και για εντοπεριφερειακές ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ίδια την Κρήτη, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους Λασιθιώτες ή για τους Τιακούς, ένας ολοκληρωμένος σύγχρονος και ασφαλής ΒΟΑΚ από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι οι απορίες και οι κάποιες ενστάσεις που μπορεί να έχουν κάποιοι συνειδημότες μας είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Διότι μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε και εσείς, δεν έχουν αποσαφινιστεί κάποια πράγματα και ιδιαίτερα το κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου από το Καβούσι, να το πούμε εμείς, μέχρι και τη Σιτία. Όταν μάλιστα στις τάξεις του Δήμου σας υπάρχει και το έργο του Χαμεζίου, που όλοι θυμόμαστε πόσες φορές ξεκίνησε, πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί, η δυσπιστία είναι και εύλογη στην περιοχή. Όπως το λέτε ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Να θυμίσουμε όμως ότι τα έργα του νομού Λασιθίου είναι απόλυτα όρημα. Και να πούμε ότι το κομμάτι, όπως σας είπα προηγουμένως, Καβούση Αθήνα Κατιάς, έχει περιβαλλοντικές μελέτες, έχει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και το μόνο που λείπει είναι η τακτοποίηση της οριστικής μελέτης. Που αυτό το πράγμα, από ό,τι ξέρουμε και από την ενημέρωση που μας έχει γίνει από το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί έχουν μπει δύο τεχνικές σύμβουλοι, οι οποίοι θα τρέξουν
τις συγκεκριμένες αναδόρμες μελέτες που σας είπα, ούτως ώστε να μπορέσει το έργο να είναι όριμο για χρηματοδότηση. Αφορά αυτό... τη διασύνδεση του οδικού δικτύου του δικού βεβαίως. Σας με τη... Η Αράπετρα λοιπόν δεν είναι μακριά από το ΒΟΑΚ. Για ποιο ΒΟΑΚ δηλαδή, που ο ΒΟΑΚ από ό,τι ακούγεται, ναι μεν οραματίζεται μέχρι τη Σιτία, αλλά ξεκινάει από τον Άγιο και πηγαίνει προς το Ηράκλειο, ανάποδα. Ενώ έχουμε μελέτες έτοιμες, πάμε ανάποδα. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αυτά, ξέρετε, η Αράπετρα παράγει χιλιάδες τόνους προϊόντα. Βεβαίως. Μετακινούνται με τα λίγες σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο. Τρέχουν να προλάβουν τα καράβια για να προλάβουν τις αγορές. Χρόνια το ζητάμε αυτό, να συνδεθεί η Αράπετρα και η Σιτία με την υπόλοιπη Κρήτη. Μένα δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται ΒΟΑΚ ή οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή στην Αράπετρα και στη Σιτία δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Υπάρχει μια τεράστια επικινδυνότητα, δεν υπάρχει ασφάλεια. Έχουν προχωρήσει μελέτες Καλό Χωριό Γέφυρα Φρουζή και η παράκαμψη της Παχιάς Άμμου. Όριμα έργα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν τώρα, όχι αύριο, για να συνδεθεί η Αράπετρα και η Σιτία με την υπόλοιπη Κρήτη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η περιοχή της Αράπετρας που αναπτύσσεται δεν έχει μόνο ανάγκη τα δύο αυτά έργα, αλλά έχουμε και τον ΝΟΑΚ. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε. Μιλάμε για ένα έργο. Το σκόπιμα έχει σταματήσει. Κοιτάξτε, αυτή το θέμα έχει. Για τον νότιο οδικό άξονα. Εννοείται, γιατί η Αράπετρα ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε βγει μπροστά μαζί με τον Δήμαρχο Βιάννου και με τους άλλους δημάρχους της περιοχής. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση η Αράπετρα με το αεροδρόμιο. Και όχι όπως είναι τώρα, που κατεβαίνουμε, πρέπει να μπούμε στα μάλια για να πάμε στην πρωτεύουσα του νομού ή στην Ιεράπετρα ή στη Σιτία. Αυτό έχει μελετηθεί, είναι για να μπει στην παρέμβαση που θα γίνει από τον ΒΟΑΚ. Το ζητούμενο είναι να καλυφθεί από τη χρηματοδότηση και να ολοκληρωθεί ο πλήρης κόμβος. Και μια τρίτη παράμετρος όμως, η οποία εκτελείται το έργο αυτό, είναι η πρόσβασή μας στο αεροδρόμιο Καστελίου. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο εύκολο. Την εντύπωση ότι αυτό χαρακτηρίζεται πιο εύκολο έργο από τη διασύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο. Είναι. Εκτελείται ήδη. Η απόσταση αυτή θα είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα. Μας βάζει στρατηγικά σε μια πύλη εισόδου της Κρήτης. Οπότε το οροπέδιο αστείου θα μπορεί να είναι άνετα ένας προορισμός, χειμερινός προορισμός για τον τουρισμό, αλλά και για τα προϊόντα για να μπορούν εύκολα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.